βάλει τα γυαλιά μου απόψε. Δεν φοράω γυαλιά κανονικά. Οπότε το έβαλα για σας, για να σας βλέπω, γιατί είστε πολλοί. Οπότε να μπορέσω να σας χειριστώ, γιατί είστε όλη μέρα καθιστή, ομιλίες. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, πιο ενεργητικό, λίγο περιπέτεια. Οπότε, βγάλτε μάσκες και πέδιλα και φορέστε τις. Πάμε. Μάσκες, πέδιλα. Φορεί. Πού είναι οι μάσκες και τα πέδιλα? Δεν έχουν βγάλει μάσκες και πέδιλα. Δεν είπες να βάλουν μάσκες και πέδιλα? Το ξέχασες. Δεν μου είπες να τους φέρω. Δεν τους είπες, δεν είπαμε, θα τους πεις. Είχαμε κακή συνεννόηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, χωρίς μάσκες και πέδιλα, θα το δουλέψουμε και έτσι. Δεν χρειάζεται. Θα πάμε απλά να κάνουμε κάτι πιο δυνατό. Θέλετε να εξερευνήσουμε παρέα λίγο το μεγάλο άγνωστο? Ναι. Θέλετε? Πόσοι δείτες είναι εδώ απόψε. Λοιπόν, άρα, θέλετε να σας πω ποια είναι η πιο εντυπωσιακή βουτιά που έχω κάνει? Θέλετε να σας περιγράψω την πιο ωραία και την πιο καλή ιστορία μου? Αυτό είναι. Λοιπόν, όσο και αν επιλέξω όμως και αν προσπαθώ να βρω από το μυαλό μου την πιο σημαντική και την πιο δύσκολη βουτιά, δεν είναι δυνατόν. Διότι κάθε βουτιά είναι μια ξεχωριστή περιπέτεια και κάθε κατάδυση είναι μοναδική. Βυθισμένα πλοία που το καθένα έχει τη δική του ιστορία, αεροπλάνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έχουν ακόμα σημάδια από σφαίρες και αερομαχίες, σκοτεινά σπήλαια με δεδαλώδη τούνελ που οδηγούν σε υπόγειους θόλους, αρχαία ναυάγια που μας ταξιδεύουν στο χρόνο, ορμητικά ποτάμια με καταράκτες εκεί που νιώθουμε τη δύναμη της φύσης, παγωμένες λίμνες που κρύβουν βυθισμένα δάση με πανύψηλα δέντρα που μοιάζουν με γίγαντες που θέλουν να μας αρπάξουν με τα κλαδιά τους σαν πλοκάμια. Και αν όλα αυτά φαντάζουν τρομακτικά, απόκοσμα και σκοτεινά, εκεί, σε αυτόν τον ίδιο κόσμο που κυριαρχεί το μπλε, υπάρχει και άπλετο χρώμα, ζωή και ενέργεια. Δελφίνια, χελώνες, αστερίες, χταπόδια και μια πανδεσία χρωμάτων και σχεδίων που θα ζήλευε και ο πιο ευρηματικός εικονογράφος. Σε αυτόν τον διαφορετικό κόσμο, λοιπόν, θέλω να ταξιδέψουμε παρέα και να σας μεταφέρω μέσα από το φακό της καμεράς μου το συνέστημα και τη δυναμική της κατάδυσης σε αυτά τα μέρη. Εκεί, στα ναυάγια και τα σκοτεινά σπήλαια, βρίσκω το εικαστικό αντικείμενο που δίνει το περιεχόμενο στη δουλειά μου. Εκεί, μέσα σε ένα κόσμο χωρίς βαρύτητα, χωρίς θόρυβο, χωρίς ανθρώπους, μπορούμε να ανακαλύψουμε και χωρίς κινητό που χτυπάει. Εκεί, λοιπόν, μπορούμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Εκεί, όπου κάθε βουτιά είναι μία ακόμη περιπέτεια. Και όλη αυτή την περιπέτεια θα τη ζήσουμε με μία ανάσα. Με μία ανάσα, διότι η κατάδυση που κάνουμε είναι ελεύθερη. Ελεύθερη από αναπνευστικές συσκευές και περιορισμούς, ελεύθερη να βουτήξουμε όσο βαθιά και όσο περισσότερο μας επιτρέπει το σώμα μας και η ψυχή μας. Με μία ανάσα. Τι είναι όμως η μία ανάσα? Τι είναι η βουτιά με μία ανάσα? Βουτιά με μία ανάσα είναι η ελεύθερη κατάδυση. Ελεύθερη κατάδυση είναι η επιλογή μας να καταδυθούμε κρατώντας την αναπνοή μας. Να βουτήξουμε και να περιηγηθούμε σε έναν υποβρύχιο κόσμο, να συνδεθούμε με μια άλλη πραγματικότητα με τον πιο φυσιολογικό τρόπο, κάνοντας άπνοια. Γιατί, σαν αμφίβια θηλαστικά, το σώμα μας είναι σχεδιασμένο και φτιαγμένο να βυθίζεται. Είμαστε αδιάβροχοι και όλη η φυσιολογία μας είναι προσαρμοσμένη για να ανταπεξέλθει σε συνθήκες άπνοιας και υποβρύχιας δραστηριότητας. Τι είναι όμως η άπνοια? Η άπνοια είναι το κράτημα αυτής της μίας ανάσας, το ξεζούμισμά της. Αλλά σε τι διαφέρει όμως αυτή η μία ανάσα που κρατάμε από αυτές που παίρνουμε ασταμάτητα στην καθημερινότητά μας? Πόσο μεγαλύτερη αξία έχει άραγε η μία ανάσα που κρατάς όταν κάνεις άπνοια σε σχέση με την ανάσα που μόλις τώρα πήραμε και τόσο εύκολα ξόδεψαμε? Τι κάνετε εδώ απόψε, σήμερα? Καθόμαστε σε μία καρέκλα, ακούμε ομιλίες σε μία σκηνή. Τόσες ανάσες έρχονται, φεύγουν, δεν τις παρατηρούμε και δεν τις νιώθουμε. Δεν τις αξιολογούμε και δεν τις κοστολογούμε. Τις ξεχνάμε αμέσως μόλις τις χρησιμοποιήσουμε και πάμε στην επόμενη. Αφήστε με λοιπόν να σας διηγηθώ μία δική μου ανάσα. Ελάτε να πάμε στην Κρήτη, όπου έχουμε αποφασίσει να κάνουμε σπηλαιοκατάδυση. Μία μορφή κατάδυσης που είναι εξορισμού
αποκλειστικό προνόμιο της αυτόνομης κατάδυσης, δηλαδή των δυτών που βουτάνε με μπουκάλες. Στη σπηλιοκατάδυση δεν υπάρχει δυνατότητα να βγεις κάπου σε μία επιφάνεια και να αναπληρώσεις την ανάσα σου. Οπότε και όλοι οι σπηλαιοδίτες είναι αυτόνομοι και έχουν πάντα αναπνευστικές συσκευές. Εγώ λοιπόν θέλω να βρω τον τρόπο να σπάσω αυτό το φράγμα και να προσπεράσω αυτό το εμπόδιο. Θέλω να καταφέρω να περιηγηθώ σε υποβρύχια σπηλαία με ελεύθερη κατάδυση. Εκεί στην Κρήτη λοιπόν, κοντά στα Χανιά, υπάρχει ένα σύμπλεγμα σπηλαίων που οδηγεί σε κλειστούς υπόγειους στόλους που διαθέτουν όμως αέρα. Το ασβεστολιθικό πέτρωμα που χωρίζει τις οροφές των σπηλαίων από την επιφάνεια της γης επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων και έτσι μέσα σε αυτούς τους στόλους μπορούμε να αναπνεύσουμε. Μετά από πολλή έρευνα και πολύ καλή προετοιμασία και φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια αυτόνομων σπηλαιοδητών, αποφασίζω να εξερευνήσω και να διεισδύσω σε σπήλαια που μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε επισκεφθεί με μία ανάσα. Θα ήθελα λίγο να προσπαθήσετε να φανταστείτε αυτές τις βουτιές και να τις κάνουμε απόψε παρέα, μαζί. Οι είσοδοι αυτών των σπηλαίων βρίσκονται 10 με 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και οι διαδρομές για να φτάσω στις διαδοχικές σάλες γίνονται μέσα από υποβρύχια σκοτεινά τούνελ. Ορισμένα σημεία έχουν πολλά μέτρα ύψους και φάρδος και θα χωρούσε και ολόκληρο φορτηγό να περάσει από μέσα. Αλλού όμως στενεύουν τόσο πολύ που πρέπει να συρθώ πάνω σε πλάκες και να περάσω μέσα από σχισμές και χαραμάδες βράχων. Τα περισσότερα από αυτά τα σπήλαια έχουν βυθισμένους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Και καθώς κινούμε ανάμεσά τους, πολλές φορές αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο στόμα ενός τεράστιου θηρίου και με θράσος κινούμε ανάμεσα από τα κοφτερά του δόντια. Σε αυτό το ταξίδι, ο οδηγός μου είναι ο μύτος ή κάποιο φως στο τέλος του τούνελ. Ο μύτος, λοιπόν, είναι ένα ειδικό σκηνή που έχουν απλώσει αυτόνομοι σπηλαιοδίτες με σημάνσεις και ενδείξεις και στην ουσία αυτό είναι που προσδιορίζει τη διαδρομή μου. Γιατί σε αυτό τον υποβρύχιο και σκοτεινό κόσμο η λάθος στροφή θα αποβεί μοιραία. Εγώ πρέπει οπωσδήποτε να φτάσω στα προκαθορισμένα σημεία που υπάρχουν οι θόλοι για να μπορέσω να αναπληρώσω την ανάσα μου. Η απόσταση από το ένα σημείο ως το άλλο είναι πολύ καλά μελετημένη και υπολογισμένη. Όμως τα σπήλαια είναι μεγάλα, οπότε πολλές φορές αναγκάζομαι να κολυμπάω πολύ κοντά στα όρια των δυνατοτήτων μου. Αυτό μας φέρνει σε κάτι για το οποίο θέλω να σας μιλήσω. Είναι αυτό που ονομάζουμε σημείο χωρίς επιστροφή. Σε αυτές τις υποβρύχιες διαδρομές, από την είσοδο του σπηλαίου μέχρι και την έξοδο μέσα στους στόλους, κάνουμε αυτό που στην ορολογία της κατάδυσης ονομάζουμε κατάδυση οροφής. Κατάδυση οροφής σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της βουτιάς κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ή σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ανάδυση και δεν μας δίνουν πρόσβαση στην επιφάνεια. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε απάνω και εφόσον εμείς δεν φοράμε μπουκάλες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε αέρα. Οι βουτιές αυτές λοιπόν έχουν 0% περιθώριο λάθους και πρέπει πολύ απλά να εκτελεστούν στην απόλυτη τελειότητα. Έτσι, η κάθε μία από αυτές τις διαδρομές είναι μονόδρομος. Από την είσοδο μέχρι την έξοδο. Και το σημείο που βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής είναι το σημείο χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή, διότι μόλις το περάσουμε, ό,τι και να συμβεί, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας για να φτάσουμε στον αέρα που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Από τη στιγμή που φτάσουμε αυτό το σημείο, η είσοδος από όπου ξεκινήσαμε απέχει πλέον περισσότερο από τον προορισμό μας. Και συνεπώς, ο προορισμός και η επιτυχία της προσπάθειας είναι μονόδρομος. Εκεί, σε αυτό το σημείο, στη μέση της διαδρομής, πολλές φορές βρίσκεται η μεγαλύτερη σημασία της προσπάθειας που κάνουμε. Πιο μεγάλη ακόμα και από την ίδια την ολοκλήρωσή της. Και αυτό γιατί? Γιατί μέχρι να φτάσουμε εκεί, υπάρχει πάντα στο μυαλό μας η αμφιβολία. Η αμφιβολία για το αν αισθανόμαστε καλά, εάν θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη βουτιά, εάν η εκτίμησή μας ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μακρινό στόχο είναι ρεαλιστική. Εκεί εμφανίζεται αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή που σου λέει να γυρίσεις πίσω,
σου λέει ότι δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι καλός, δεν θα τα καταφέρεις. Πολλές φορές εκεί, ακριβώς λίγο πριν τη μέση, αισθάνεσαι ότι σου τελειώνει ο αέρας και σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου. Εκεί, σε εκείνο το σημείο λοιπόν, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους φόβους μας. Εκεί είναι το σημείο που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους δαίμονες που ο καθένας βρίσκει στο δρόμο του. Εκεί είναι το σημείο που η φωνή τους είναι πιο δυνατή και η προσπάθειά τους είναι να σε κάνουν να γυρίσεις πίσω. Όμως, μόλις φτάσεις εκεί, μόλις αγγίξεις το σημείο χωρίς επιστροφή, τότε όλα μέσα σου αλλάζουν. Τότε οι φόβοι διαλύονται, σαν μια ομίχλη που την παίρνει ο άνεμος, και τότε οι δαίμονες τραβιούνται πίσω και ξανακρύβονται μέσα στο σκοτάδι. Εκεί έρχεται μια δύναμη και μια αποφασιστικότητα που πηγάζει βαθιά μέσα από την ψυχή σου και σε σπρώχνει μπροστά. Μπροστά εκεί που ξέρεις ότι μπορεί να φτάσεις. Μπροστά εκεί που είναι ο στόχος σου και ξέρεις ότι θα τον πετύχεις γιατί είναι δικό σου. Αυτή είναι η βουτιά με μια ανάσα. Γιατί όμως το κάνουμε όλο αυτό με μια ανάσα? Γιατί δεν βάζεις μπουκάλες να ξεμπερδεύεις? Γιατί κινδυνεύεις? Γιατί ρισκάρεις τόσο πολύ? Είναι ερωτήσεις που μου κάνουν συχνά. Η απάντηση είναι ότι δεν θέλω να ξεμπερδεύω. Δεν ψάχνω να ξεμπερδεύω με κάτι. Θέλω να βελτιώσω τον εαυτό μου και να ανοίξω τους ορίζοντες του μυαλού μου. Θέλω να κάνω το ωραιότερο δυνατό ταξίδι, έτσι ώστε η απόλαυση του προορισμού να είναι τόσο μεγαλύτερη. Και δεν ρισκάρω αλόγιστα, αλλά κάνω μια απαιτητική δραστηριότητα και ναι, σίγουρα μια ακραία προσπάθεια που μου θυμίζει όμως κάθε στιγμή πόσο πολύτιμη είναι η ζωή μας. Διότι όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τη θνητότητά σου, τότε είναι που αισθάνεσαι πιο ζωντανός από ποτέ. Όσο για τη μία ανάσα, επιλέγω να καταδύομαι έτσι, επειδή η μία ανάσα είναι που μας απελευθερώνει. Η μία ανάσα δεν είναι περιορισμός. Η μία ανάσα είναι η αλήθεια του καθενός μας. Είναι η δύναμη και η δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από μας, να μπορέσει να πραγματοποιήσει μία προσπάθεια και να πετύχει ένα στόχο. Η μία ανάσα μας συνδέει με τον εαυτό μας, μας δείχνει το κέντρο μας, μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητές μας, του σώματός μας και το βάθος της ψυχής μας. Διότι για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε αυτό το υποβρύχιο περιβάλλον, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε βάθη και αποστάσεις και δύσκολες προσπάθειες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε και να αξιολογήσουμε τις δυνατότητές μας κάθε στιγμή. Μια βουτιά μπορεί να διαρκεί 2-3 ή και περισσότερα λεπτά. Και σε όλο αυτό το χρόνο, η κάθε λειτουργία του σώματός μας, από το κράτημα σε μια καδένα, το τράβηγμα σε ένα βράχο, ακόμα και ο χτύπος της καρδιάς μας, καταναλώνει το πολύτιμο οξυγόνο μας. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν αναλύει μέχρι και την παραμικρή λειτουργία μας, αξιολογεί την κατάσταση του οργανισμού μας και αποφασίζει για τις δυνατότητες που μας απομένουν κάθε δευτερόλεπτο. Αυτή η ανάλυση, αυτή η γνώση είναι μια εγκεφαλική αλλά και μια ψυχική λειτουργία. Είναι μια μέτρηση επιπέδων και αριθμών αλλά είναι και μια ερμηνεία συναισθημάτων. Η γνώση και η αντίληψη που απαιτείται για να βγει η βουτιά είναι απόλυτη και ολοκληρωτική. Με αποτέλεσμα, η βουτιά στο βαθύ μπλε της θάλασσας ή στο σκοτεινό μονοπάτι του αγνώστου να είναι και μια βουτιά με στον ίδιο μας τον εαυτό. Να είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας που μας βελτιώνει κάθε φορά και λίγο περισσότερο. Η ελεύθερη κατάδυση μας συνδέει με το τώρα και μας ενδυναμώνει, μας φέρνει βαθιά μέσα στον εαυτό μας και μας δίνει έλεγχο και αντίληψη για σωματικές λειτουργίες που στην καθημερινότητά μας δεν αντιλαμβανόμαστε. Όμως εδώ είναι που πρέπει να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες οι ανάσες είναι ίδιες. Όλες οι ανάσες που παίρνουμε στη ζωή μας έχουν τον ίδιο μηχανισμό και έχουν την ίδια δυνατότητα και είναι στο χέρι μας να ζούμε τη ζωή μας μέσα από την κάθε ανάσα. Να ζούμε τη ζωή μας μέσα από την κάθε στιγμή και να μην ξεμπερδεύουμε, αλλά να πολεμάμε και να πετυχαίνουμε. Να μην φοβόμαστε, αλλά να ρισκάρουμε. Να ρισκάρουμε και να προσπαθούμε να υπερνικούμε τους δισταγμούς και τις αμφιβολίες μας. Η κατάδυση με μία ανάσα, λοιπόν, είναι μία άσκηση αθλητικών επιδόσεων και ψυχικής δύναμης.
Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μια υπαρξιακή πρόκληση που μας φέρνει κοντά και μας ενώνει με ένα μοναδικό τρόπο με τη θάλασσα, τη φύση και τον εαυτό μας. Εδώ λοιπόν σας καλώ να αναγνωρίσετε τη δύναμη και τη φιλοσοφία της μίας ανάσας και γιατί όχι να την κάνετε τρόπο ζωής και σκέψης που ίσως μας βελτιώσει σαν ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.